Δύο πολύ σημαντικά έργα για την πόλη της Χίου βρίσκονται μέσα στα άμεσα σχέδια για ένταξη στο ΕΣΠΑ. Αυτή τη στιγμή έχουν οριμάσει και βρίσκονται σε στάδιο ολοκλήρωσης πλέον δύο μελέτες που περιμένουν πάρα πολλά χρόνια. Η μία αφορά το χήμαρο της Αγίας Ειρήνης, δηλαδή εκείνο το τμήμα του ποταμού, το οποίο είναι από το Ίκα και πηγαίνει προς τα μέσα, προς τα δυτικά, που κάποτε είχε καλυφθεί από τον Δήμο συνολικά με έναν δρόμο, έχει καταδικαστεί ο Δήμος αμετάκλητα πλέον και τελεσίδικα από δικαστήριο, ώστε να άρει αυτή την κατασκευή. Πρέπει να πω ότι κατά καιρούς έχουν δημιουργηθεί και προβλήματα στην περιοχή και γι' αυτό το λόγο γίνεται ένα μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο, το οποίο προβλέπει την άρση αυτού του δρόμου που έχει καθίσει πάνω από τον ποταμό και την κατασκευή δεξιά και αριστερά από την κήτη οδών τέτοιων, οι οποίες να εξυπηρετούν τις υπηρεσίες, αλλά ταυτόχρονα να μπορεί να γίνεται και η κίνηση και η επέκταση σε τελικό στάδιο του δρόμου, ο οποίος θα φτάσει όχι σε αυτή τη φάση, αλλά στο μέλλον να συναντήσει τον περιφερειακό ψηλά πάνω από τον Κοφινά. Πρόκειται για ένα έργο πολύ σημαντικό, όχι μόνο διότι έρει τα προβλήματα τα πλημμυρικά που έχουμε στην περιοχή, αλλά διότι αποτελεί και συνέχεια του άλλου δρόμου που έχουμε εντάξει ήδη στο πρόγραμμα της βιώσιμης της ανάπτυξης και ξεκινάει από τα Ταμπάκικα, λίγο πριν το γεφυράκι του ποταμού και καταλήγει στο Ίκα. Τώρα με αυτό το έργο θα κατασκευαστεί συνέχεια από το Ίκα μέχρι τη μάντρα οικοδομικών υλικών που είναι παραμέσα, που είναι το σημερινός δρόμος που υπάρχει, γιατί παραπέρα δεν υπάρχει άλλος δρόμος, και από εκεί θα συνεχιστεί σε μελλοντικό στάδιο ο δρόμος θα φτάσει παραπέρα. Το δεύτερο έργο, είναι ένα έργο προϋπολογισμού 1.700.000 ευρώ αυτή τη στιγμή. Περιλαμβάνει μέσα και απαλωτριώσεις ασφαλώς και δίκτυα κοινής ωφέλειας, γιατί έχουμε να μετατοπίσουμε δίκτυα της ΔΕΗ εκεί πέρα, της ΔΕΙΑΧ, αλλά και ίδρυυση. Και περιμένουμε συναντηθήκαμε διαχειριστική αρχή για να συγχρονιστούμε έτσι ώστε τώρα που θα ανοίξει η πρόσκληση να μπορέσουμε να φτάσουμε με τις άδειες όλες εξασφαλισμένες για να εντάξουμε αυτό το έργο που πρέπει να είναι πάνω από 20 χρόνια που έχει ξεκινήσει όλη αυτή η ιστορία. Πάμε ως το δεύτερο έργο, ένα πάρα πολύ σημαντικό για το κέντρο της πόλης. Είναι το αντιπλημμυρικό έργο για τον Καλοκλήτη ποταμό. Ο Καλοκλήτης, ο οποίος περνάει από την περιοχή εκεί πέρα που είναι ο Πλάτανος ψηλά πάνω από το παζάρι, πρόκειται να κατασκευαστεί ένας καινούριος μεγάλος αγωγός από τον Πλάτανο. Περνάει όλη την οδό Φιλίππου Πασπάτη, ξεπερνά την Απλοταριά και καταλήγει κάτω μέχρι την παραλία, ώστε το πλεονάζον νερό του Καλοκλήτη να μην φορτίζει τον κλάδο εκείνων που κατεβαίνει από την οδό Καλοκλήτη, την γνωστή, και διαμέσου της πλατείας Μνακίου καταλήγει από την οδό Κανάρι κάτω στο λιμάνι, αλλά να πηγαίνει κατευθείαν και να αδειάζει τα νερά, τα πλεονάζοντας το λιμάνι από άλλη οδό. Ταυτόχρονα μαζί με αυτή την κατασκευή, η οποία θα περάσει ξαναλέω από το Παζάρι, Απλοταριά, Βενιζέλου, Ροδογανά και θα καταλήξει στην παραλία, μαζί με αυτή την οδό θα κατασκευαστεί από πάνω η νέα διαμόρφωση της οδού, η οποία περιλαμβάνει μεγαλύτερα πεζοδρόμια, τμήματα τα οποία είναι πλέον ίδιες κυκλοφορίας, επίσης ώστε να μπορεί ενταγμένο μέσα στο σχέδιο της βιώσιμης της ανάπτυξης. Αυτό είναι ένα έργο προϋπολογισμού της τάξης του 1.100.000 ευρώ και βρίσκεται και αυτό στη φάση της ολοκλήρωσης και αναμένεται πλέον η πρόσκληση από το έργο, από το ΠΕΠ, από το ΕΣΠΑ, προκειμένου να τα αποκτήσουμε σε αυτήν να τα εντάξουμε. Και από ό,τι φαίνεται έχουμε αυτή την οριμότητα που πρέπει από τα έργα που αναμένονται από το Βόρειο Αιγαίο, ώστε να μπορέσουμε να τα εντάξουμε και να ξεκινήσουν αυτά τα δύο κεφαλαιόδους σημασίας και για πάρα πολλά χρόνια αναμενόμενα για τη Χίο έργα.